Ηφηγένειά μου, καλησπέρα. Είχαμε μια πολύ δύσκολη σεζόν και φέτος. Άργησαν οι τουρίστες να έρθουν και στο δικό μας νησί, εδώ στο νησί της Κο. Πες μας όμως δύο λόγια, πώς πήγε τους δύο μήνες εδώ, τους τελευταίους δύο μήνες, ακούγεται ότι είχαμε πολύ τουρισμό. Είχε τουρισμό, η δουλειά πήγε πολύ καλά. Αυτούς τους δύο μήνες, όπως σε όλους, εντάξει, μπορεί να άργησε, αλλά παρόλα αυτά θα βγει πάλι ο χειμώνας. Ακούσαμε πως ότι ο τουρισμός που ήρθε δεν ήταν καλά ποιοτικός. Είναι αλήθεια αυτό? Είχε διάφορα. Εμείς είχαμε από όλο τον ειδόν του τουρισμού. Εξαρτάται. Όχι, ήταν καλά. Καλά ήταν. Εσείς μείνατε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι, δόξα σε Θεός. Αλλά η σεζόν, παρόλο που πήγε λίγο αργά, πήγε καλά δηλαδή. Καλά, καλά, καλά. Και όλοι πήγαν, πιστεύω, καλά. Έχετε μπει και δηλαδή μιλάτε με τους άλλους επαγγελματίες και σας έλεγαν θετικά. Σε όλα τα επαγγέλματα, ή εστιατόρια, ή καφετέρειες, ή τουριστικά, όλοι πήγανε, πιστεύω, πολύ καλά. Κοίτα, δεν θα θέλαμε να δούμε και μια σεζόν όπως την προηγούμενη, την οποία κανείς δεν περίμενε ποτέ του, να έφτανε μια τέτοια σεζόν όπως την περσινή. Και φυσικά κανένας δεν περίμενε και ότι θα είχε αυτή τη δουλειά, έτσι, αυτή η εξέλιξη. Όλοι περιμένανε, κοίτα, αυτό που είχαν πει ότι θα ξεκινούσε από τον Απρίλιο. Ο Απρίλιος όμως δεν ήρθε, ο Μάιος δεν ήρθε, ήρθε ο μισός Ιούνιος και μέχρι τώρα εδώ καλά πάει. Ναι. Δόξα σε Θεός, καλά. Ηφηγένεια μου, να είσαι καλά, θα ευχηθώ καλό χειμώνα. Επίσης. Και σε όλους καλή, καλή σεζόν για την επόμενη που μας έρθει. Πιστεύουμε, θα είναι καλύτερη. Θα θέλαμε και από εσάς δύο λόγια να μας πείτε, αφού το καλοκαιράκι μας φεύγει για άλλη μια χρονιά, εδώ στην Καρδάμενα, πώς πήγε η σεζόν. Η σεζόν τον Αύγουστο καλά πήγαμε. Αλλά Σεπτέμβριος έχει πέσει πολύ κάτω. Τώρα είναι τελείως χαμηλά. Από άλλες χρονίες δηλαδή φαίνεται διαφορετικό. Διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά μεγάλη, δηλαδή. Μεγάλη διαφορά. Άρα με λίγα λόγια, σαν να μου λέτε ότι η σεζόν πήγε χαμένη, αφού τον Αύγουστο. Ένας μήνας δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Ένας μήνας δεν φτάνει. Και οι υποχρεώσεις φυσικά τρέχουν και. Υποχρεώσεις τρέχουν, τα ενίκια τρέχουν. Είσαστε πολλά χρόνια. Είσαστε πολλά χρόνια εδώ. Εγώ είμαι εδώ 25 χρόνια. Αυτό φυσικά το φαινόμενο που ζούμε μέσα από τον κορονοϊό το βλέπουμε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Τι να κάνουμε. Η ευχή σας για του χρόνου. Του χρόνου ελπίζω να είναι καλύτερα. Και εγώ θα ευχηθώ έτσι αυτό. Ελπίζω. Όλοι μας να το ευχηθούμε όλοι, αυτό. Ναι, ναι. Να έχουμε την υγεία μας και να. Πρώτα την υγεία είναι το πρώτο πράγμα που υπάρχει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ στην Καρδάμενα, την όμορφη Καρδάμενα, στο νησί της Κο, ένα από τα όμορφα χωριά που έχει εδώ το νησί. Πείτε μας δύο λόγια, αφού διατηρείτε ένα από τα καταστήματα εδώ στο μονοπάτι της Καρδάμενας, πώς πήγε τελικά η σεζόν? Η σεζόν, δόξα τω Θεώ, θα πούμε ότι ξεκινήσαμε καλά, πήγαμε καλά, τώρα λίγο στα τελειώματα έτσι. Έχει κάνει κοιλιά, δεν έχει θα κάνει κοιλιά και όχι μόνο κοιλιά, έχει πέσει πάρα πολύ και η ποιότητα του κόσμου. Δεν είναι καλά. Αυτό που ξεκινήσαμε. Παλεύουμε τώρα να σταθούμε γιατί πάνω που πήραμε μπρος δεν προλάβαμε να το χαρούμε. Πάνω που αρχίσαμε να χαιρόμαστε και σταματήσαμε. Συνήθως λένε ότι το Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο έρχονται πάλι πελάτες. Και δυστυχώς όχι. Δεν ήταν αυτός ο Σεπτέμβριος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι το. Ακόμα και ο περσινός, ίσως ήταν καλύτερος από τον φετινό, όσο αφορά την ποιότητα του κόσμου. Γιατί ποσοτικά, μπορώ να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε κόσμο. Είχαμε, αλλά η ποιότητα είναι τόσο χαμηλή. Είχαμε κόσμο εδώ στην Καρδάμενα από αρχή στη σεζόν ή ενδιάμεσα? Όχι, από σταδιακά. Σταδιακά. Ο Αύγουστος ήταν για όλους μας πολύ καλός μήνας. Θεωρώ ότι πρέπει όλα τα μαγαζιά να δουλέψουν. Και ευελπιστούμε για το επόμενο καλοκαίρι. Εγώ θα σε ευχηθώ καλό χειμώνα, με υγεία να δεχτούμε το επόμενο καλοκαίρι μας με περισσότερο τουρισμό. Ίσως καλύτερα και με καλύτερο κόσμο και με μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας, έτσι. Άρα με λίγα λόγια μας λέτε ότι ο τουρίστας περνάει εδώ το μονοπάτι, αλλά δεν παίρνει στα καταστήματα μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή φτάνει μέχρι τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι είναι καλά, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά εμείς σαν αγοραστική δύναμη δεν αποτυπώνεται ο αριθμός των τουριστών στην αγοραστική δύναμη των καταστημάτων. Θα ευχηθούμε του χρόνου με υγεία. Να είμαστε καλά όλοι μας.